$2.500 η ψυχή. Τόσο κοστολόγησαν οι παράνομοι διακινητές στα όνειρα των 150 Ασσύρων προσφύγων, το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βούλιαξε ανοιχτά της κατεχόμενης Καρπασίας, παρασύροντας ο θάνατο 19 από αυτούς. Το σχέδιο των διακινητών αποκαλύπτεται μέσα από τις μαρτυρίες των διασωθέντων. Έφυγαν από τη Μερσίνα της Τουρκίας με προορισμό την Κύπρο και δι' τις ελεύθερες περιοχές. Άγνωστο ακόμα παραμένει εάν η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας θα γινόταν μέσω κατεχομένων ή διαθαλάσσης. Το τουρκικό ειδησογραφικό πρακτορείο Ανατολού εξασφάλισε συνέντευξη ενός εκ των διασωθέντων που μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Είχαμε συμφωνήσει με τους διακινητές, έναν Τούρκο και ένα Σύρο, να τους πληρώσουμε $2.500 για να μας μεταφέρουν στην Κύπρο. Μέρος των χρημάτων τα δώσαμε μπροστά και τα υπόλοιπα θα τα δίναμε όταν φτάναμε στην Κύπρο. Μας έβαλαν σε μια βάρκα μήκους 12 μέτρων και ξεκινήσαμε νύχτα. Στο μέσο της διαδρομής, λέει, η μηχανή του σκάφου στέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω θαλασσοταραχής. Το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και δεν άργησε να βουλιάξει. Ο καθένας προσπαθούσε να σώσει τον εαυτό του. Είδαμε πολλούς να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Μεταξύ αυτών ήταν γυναίκες και παιδιά. Έμειναν στο νερό 4 ώρες, λέει, μέχρι να διασωθούν από την τουρκική ακτοφυλακή και ένα σκάφος του ψευδοκράτους. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι πύλες της Τουρκίας για τα παράνομα δίκτυα διακινητών είναι ορθάνυχτες και μεθοδευμένα κατευθύνουν στην Κύπρο σίγουρους προσφυγές.